Ένα περιβόλι ανθίσαν τραγούδια που μιλούν για αγάπες, πόθους και αγγελούδια. Που ξυπνάνε μνήμες και μας ταξιδεύουν, στου καιρού το ψέμα το όνειρο γυρεύουν. Ένα περιβόλι η ζωή μας όλη, ήλιε μου φεγγάρι, γη και ουρανέ. Ένα περιβόλι κι οι καημοί βραχιόλοι, πάντα στα τραγούδια εμείς θα λέμε ναι. Βάλε στα ποτήρια της χαράς τα δώρα, γέμισε ελπίδες και ξαναπροχώρα. Δεν υπάρχει τέλος σε αυτή την πορεία, πάντα οι παρέες γράφουν ιστορία. Ένα περιβόλι η ζωή μας όλη, ήλιε μου φεγγάρι, γη και ουρανέ. Ένα περιβόλι κι οι καημοί βραχιόλοι, πάντα στα τραγούδια εμείς θα λέμε ναι. Από ό,τι βλέπετε, εμείς εδώ στα τραγούδια λέμε ναι. Λέμε ναι και στους δημιουργούς που τα γέννησαν. Ο απόψινός μας προσκεκλημένος δεν γράφει μόνο στίχους. Ο Γιάννης Τζουανόπουλος είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα. Με σπουδές στο Εθνικό, όπου έχει παίξει μέχρι και στην Επίδαυρο και αργότερα δημιούργησε το Ολυμπιακό Θέατρο. Ταυτόχρονα, ως ο ποιητής της Καλαμιάς, ο Νικόλας ο Στιχάκιας, έδινε το δικό του στίγμα στην τηλεοπτική σειρά Ο Μεθοριακός Σταθμός. Μια σειρά που μαγνήτιζε τα πλήθη τη δεκαετία του 70. Ο Γιάννης Τζουανόπουλος είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός και αυτή τη στιγμή έχει τη μακροβιότερη ραδιοφωνική εκπομπή. Από το δεύτερο πρόγραμμα. Και από τη Φωνή της Ελλάδος εδώ και 28 ολόκληρα χρόνια. Κατάληξη αυτής της εκπομπής είναι το φεστιβάλ Όταν Γιορτάζουν οι Θεοί στα Μακρύσια της Ολυμπίας, την πατρίδα του. Από όπου έχει παρελάσει όλο το καλό ελληνικό τραγούδι. Και φυσικά εμείς εδώ έχουμε όλους τους καλούς ερμηνευτές να συνταξιδέψουμε. Ας ταξιδέψουμε μαζί τους. Thank you.
συγχαρητήρια. Τι... Α, μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Τι υπέροχη συνεργασία. Η πιο διάσημη παιδική χοροδία, η χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου, σε συνεργασία με την μπάντα της πυροσβεστικής, φυσικά στο κλαρίνο ο Βασίλης Σαλέας και στο μπουζούκι ο Μανώλης Καραντίνης. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρω ότι με τον κύριο Τζουανόπουλο σας συνδέει μια φιλία καταρχήν και μια πολύ ωραία συνεργασία. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τη συνεργασία σας. Βεβαίως. Ξεκινήσαμε με τη χοροδία πριν από περίπου 6 χρόνια. Δέσαμε πάρα πολύ ωραία. Τι να πω τώρα για την ποιήση, τους στίχους του Γιάννη που είναι καταπληκτική. Θα πω, θα τονίσω πολύ αυτό που έχει το ΣΥΤΙ συνδέει με τα παιδιά. Πάρα πολύ. Μεγάλη επικοινωνία. Με επικοινωνία μεγάλη με τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω τα παιδιά αξίζουν ένα ωραίο, γεμάτο, θερμό χειροκρότημα. Μπράβο. Yeah.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κύριε Κουνδουράκη, τα συγχαρητήριά μου. Είσαστε εξαιρετική μπάντα. Μας συγκινήσατε. Πολύ ωραίες οι μελωδίες που παίξατε σήμερα. Θέλετε να μας πείτε κάτι για την ιστορία της μπάντας της πυροσβεστικής? Βεβαίως, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση που κάνατε. Να είστε καλά. Να ευχαριστούμε και τον αρχηγό που μου επέτρεψε να. Πάνω απ' όλα. Χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Και να τον ευχαριστήσουμε και για την εμπιστοσύνη που δείχνει στην μπάντα, όχι μόνο στο πρόσωπό μου, αλλά και σε όλα τα μέλη της μπάντας, που πηγαίνουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις και εκπροσωπούμε μουσικά την πυροσβεστική. Να είστε καλά. Κύριε Κουνδουράκη, είστε σήμερα εδώ με αφορμή τον καλεσμένο μας, τον Γιάννη Τζουανόπουλο. Θα ήθελα να μας πείτε τι σας συνδέει με τον κύριο Τζουανόπουλο. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν το 2007, όταν έγραψε ένα τραγούδι αφιερωμένο μετά τις καταστροφές που έγιναν στη Πελοπόννησο και το αφιέρωσε στους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα σε εκείνα τα γεγονότα. Και από τότε συνεχώς βοηθάει και γνωρίζει το έργο της πυροσβεστικής και μέσα από τους στίχους του πάντα γράφει και λέει για το έργο της πυροσβεστικής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν μας ξεχνάει και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχει κάνει και για όλη αυτή την προσφορά που έχει κάνει στο μουσικό έργο προς την πυροσβεστική.
σου καθαρίσω, λίγα ψίχουλα κρατώ. Κι αν σ' αδειούς δρόμους περπατάω, μη με λυπάσαι, κάπου θα βρω να σταθώ. Τώρα η καρδιά μου σβηστό είναι. Αστέρια κάτω σαν από τσίγαρο με σβήνει το Σάββατο. Σβηστό είναι φανάρι, μέσα στα μάτια μου κλαίει το φεγγάρι. Νύχτα βαθιά κι όλα τα αστέρια κάτω, σαν από τσίγαρο με σβήνει το Σάββατο. Σβηστό είναι φανάρι, μέσα στα μάτια μου κλαίει το φεγγάρι. Νύχτα βαθιά κι όλα τα αστέρια κάτω, σαν από τσίγαρο με σβήνει το Σάββατο. Μπράβο Μαρία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Βασίλη Σαλέα, θέλω μία προσωπική χάρη. Πώς? Θέλω μία προσωπική χάρη. Πες. Θα μας παίξεις τα Πέτρινα Χρόνια. Ναι. Το έχουμε, το έχουμε. Το έχεις, το δύο. Mm-hmm.
Τη φωνή του Θεού την ακούω από τον Βασίλη Σαλέα. Ωραία. Πού πάμε? Εγώ δεν μπορώ τώρα, πρέπει να του δώσω ένα φιλί μεγάλο, παιδιά. Συγκίνησε. Ο Μανώλης κλαίει. Αχ, τι φως σου τον... αυτό. Ναι. Ναι. Χριστέ. Κύριε Σαλέα, πώς σας φαίνεται η συνεργασία με τον κύριο Τζουανόπουλο? Τον Γιάννη γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Έχουμε μια, δεν ξέρω, μαζί ταιριάζουμε, δεν ξέρω γιατί, Γιάννη. Ναι, έχουμε μια, δεν ξέρω, μια που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Ναι, 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 πάρα πολύ. Βλέμμα. Και πάντα με την καρδιά. Δουλέψει πάρα πολύ, οπότε με καλή είμαι παρόν. Πάντα. Και στο Ηρώδιο κάναμε μαζί με τον Γιάννη. Στο Ηρώδιο ήταν πολλά. Και η Ζέτα, ήταν ο Βασίλης, ναι, ο οποίος, ναι, ήταν συγκλονιστικό σε έργα του Μίκη Θοδωράκη. Ναι. Και βέβαια τα πέτρινα χρόνια, ναι, που τα έχει σημαδέψει. Είπε και ενθουσίασε και το Μίκη και ο Βασίλης. Νομίζω ότι ο κύριο Σαλέας έχει αναγνωριστεί και στο εξωτερικό. Βέβαια, όλη η Ευρώπη γνωρίζει το έργο του Βασίλη του Σαλέα, γιατί έχει κάνει. Θα τον ακούσουμε. Να ερμηνεύει το πρελούδιο εδώ του... Να είναι ένα το κομμάτι που... του Βαγγέλη. Το δίσκο Όραμα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Θα το thank you.
το είπε πως τη νύχτα μη γύρναν αμαρτωλοί και στα χείλη τους κρατάνε λερωμένο το φιλί. Είναι ελεύθεροι και μάγκες που τους αδειάσει η ζωή κι αν τις νύχτες τριγυρνάνε και δεν έχουν που να πάνε. Πέφτεν αυτοί, πέφτεν αυτοί. Χωριά μου μουσικάντη, ζεστή τη νύχτα καντή. Δεν έχει το κορμί τους που να ράξει κι είναι χωριά παιδιά εντάξει κι είναι χωριά παιδιά εντάξει. Το είπε πως τη νύχτα δεν υπάρχει ξαστέρια και του κόσμου τα υπόγεια κρύπουν ήλιο στην καρδιά. Είναι ελεύθεροι και μάγκες που τους αδειάσει η ζωή κι αν τις νύχτες τριγυρνάνε και δεν έχουν που να πάνε. Δεν φταίνε αυτοί, δεν φταίνε αυτοί. Χωριά μου μουσικάτη, ζεστή τη νύχτα καντή. Έχει το κορμί τους που να ράξει κι είναι χωριά παιδιά εντάξει κι είναι χωριά παιδιά εντάξει. Χωριά μουσικά ζεστή τη νύχτα καντή. Δεν έχει το κορμί τους που να ράξει κι είναι χωριά παιδιά εντάξει κι είναι χωριά παιδιά. Να συνεργαστούμε και με τον Γιάννη τον Τζωανόπουλο που έγραψε τους στίχους και με τον Μανώλη τον Καραντίνη που τον θαυμάζω, είμαι μέγας θαυμαστής της τέχνης του και της ανθρωπιάς του και της ανθρωπιάς του. Τον αγαπώ πολύ. Και είναι η πρώτη φορά που το λέμε. Είναι ναι, η πρώτη εκτέλεση, είναι, δηλαδή μετά τη δισκογραφία που κάναμε. Μετά τη δισκογραφία, η πρώτη τηλεοπτική ναι, ναι. παρουσίαση. Να σε καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε, Λάκη, για καλά, όσα έχεις προσφέρει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ. Και για το τραγούδι μας. Λάκη, Χαλκιά. Εγώ θέλω να πω ότι ο πατέρας σου ήταν κορυφαίος κλαρινίστας και έχει γράψει το υπηρώτικο μυρολόι, έτσι δεν είναι? Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, να σου μιλάω στον Νικό, αν ξεκίνησες από κάποιο όργανο ή κατευθείαν εσύ με το τραγούδι από μικρός? Όχι, από όργανο.
Ποιο όργανο, κλαρίνο. Κιθάρα, μπουζούκι. Ευτυχώς δεν έμαθα κλαρίνο, γιατί αν μάθαινα κλαρίνο και έπαιζα κλαρίνο θα ήμουν δυστυχισμένος. Μπορώ να καταλάβω, αλλά γιατί, θα μπορούσες και εσύ να είσαι αντίστοιχος με τον πατέρα σου. Όχι, όχι. Αυτά είναι... Πάντως έχεις μία βαθιά... Αυτοί οι άνθρωποι δεν πιάνονται. Ναι. Έτσι. Όπως είναι και ο Μανώλης, όπως είναι και ο Βασίλης ο Σαλέας. Να πω και εγώ για το Λάκη. Φυσικά. Ο Λάκης. Η πάστα της φωνής του Λάκη, βέβαια έχει τη δική του φωνή ο Λάκης, είναι διαχρονικός, θα τον γνωρίζουν για πάντα, δεν θα σβήσει ποτέ. Είναι η άλλη πλευρά, η πάστα της φωνής του είναι Στέλιος Καζατζίδης, Μανώλης Αγγελόπουλος. Με τη φωνή Λάκης Χαλκιάς όμως. Αυτό είναι λέγαμε, στην ίδια κλάση. Ακριβώς αυτό λέγαμε. Ναταλία, ακριβώς αυτό. Θυμάσαι όταν το γράφαμε, θυμάσαι. Μια γνήσια λαϊκή φωνή, αλλά ξέρω ότι έχεις τραγουδήσει και άλλα είδη, όχι μόνο λαϊκό τραγούδι. Έχεις συνεργαστεί με κορυφαίους συνθέτες. Με το νεότερο, το έντεχνο που το λέμε. Έντεχνο, ναι. Και δημοτικά βέβαια, γιατί είναι μεγάλη μου αγάπη το δημοτικό τραγούδι. Ξέρω ότι έχετε συναντηθεί ραδιοφωνικά, έτσι δεν είναι. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια με τον Γιάννη και κάτω στα Μακρύζια. Πολλά χρόνια. Στις εκδηλώσεις δίπλα στο Μίκη, δίπλα στο Χρήστο Λεοντή, ο Λάκης ήταν παρόν σε όλα τα μεγάλα που κάναμε, γιατί τον αγαπάει και ο Μίκης πάρα πολύ και ο Χρήστος Λεοντής. Και ήταν στις μεγάλες βραδιές. Μαζί με τον Μίκη. Και πραγματικά ήταν σπουδαίες οι βραδιές και η συμμετοχή του Λάκη ήταν κορυφαία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σήμερα εδώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί η εκπομπή που κάνετε εδώ νομίζω ότι είναι απαραίτητη και είναι αυτό που λείπει από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι αναπνοή και είναι βάλσαμο για την ψυχή του λαού μας αυτή τη στιγμή, μέχρι που να ξεπεράσει όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Εσείς δίνετε το βάλσαμο για την ψυχή του λαού. Εσείς οι τραγουδιστές, οι οργανοπαίκτες, οι στιχουργοί, οι συνθέτες. Και εμείς είμαστε τυχεροί που σας έχουμε εδώ μαζί μας απόψε. Εντάξει. Γεια σου ρε Μανώλη, γεια σου ρε Μανώλη. Την τύχη, Ναταλία και Παναγιώτη, να ξεκινήσω με τη Μαρινέλα. Το πρώτο μου τραγούδι, το τραγούδι στη Μαρινέλα και ήταν το μοναδικό
πολιτικό-κοινωνικό τραγούδι που έχει πει. Η Ελλάδα φάλτσα ζει. Mm-hmm. Άνοιγε πρόγραμμα με αυτό στην Εράιδα και γινόταν χαμός. Έτσι πήρα το βάπτισμα. Αμέσως μετά ήρθε ο δίσκος του Καλογιάννη. Κάναμε επιτυχία το Σαν τα Υπεροβολικά, θα το ακούσουμε. Μετά ήρθε ο δίσκος με τη Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή και κάναμε άλλες επιτυχίες. Μετά ολόκληρος δίσκος με την Τζένι Βάνου. Και στη συνέχεια πια σχεδόν είμαι από τους πολύ τυχερούς στιχουργούς που με τραγούδησαν οι μεγαλύτερες φωνές, λαϊκές κυρίως φωνές, και με μελοποίησαν οι μεγαλύτεροι συνθέτες, όπως ο Πλέσας, Γιάννη, να προσθέσω κάτι ακόμα για σένα. Ο Νικολόπουλος, ο Πολυκαντριώτης, ο Γιώργος ο Κατσαρός, οι κορυφαίοι όλοι, και τους ευχαριστώ. Ο Γιάννης, όπως γράφει, είναι τόσο τετράγωνα και σωστά τα γραψίματά του, που τα αμελοποιείς αμέσως. Δεν κουράζεσαι καθόλου. Τέτοια θέλω. Εμπνέεσαι από τους στίχους, δηλαδή. Ευθύς αμέσως. Την άδεια χώρα μας γεμίσαμε με φάλτσο ήχο. Το χτες πικρό, τώρα το στήσαμε στον τοίχο. Κλάψε νικημένε νικητή. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα φάλτσα ζει. Την άσπρη χώρα μας βρωμίσαμε με μαύρο χρώμα. Το σήμερα σπόρος πικρός μέσα στο χώμα. Γέλα νικημένε νικητή. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα φάλτσα ζει. Τώρα που φάλτσα προσκυνάμε, φάλτσα περπατάμε, φάλτσα τραγουδάμε, φάλτσα αγαπάμε. Τώρα που φάλτσα προσκυνάμε, φάλτσα περπατάμε, φάλτσα τραγουδάμε. Για χώρα μας γεμίσαμε ξένες ρεκλάμες. Το αύριο το κλείσαμε μες στις παλάμες. Γέλα και κλάψε νικημένε νικητή. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα φάλτσα ζει. Στην έρμη χώρα μας υψώσαμε μεγάλο φράχτη. Τα όνειρα στο δρόμο μας μια χούφτα στάχτη. Φύγε νικημένε νικητή. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα φάλτσα ζει. Τώρα που φάλτσα προσκυνάμε, φάλτσα περπατάμε, φάλτσα τραγουδάμε, φάλτσα αγαπάμε. Τώρα που φάλτσα προσκυνάμε, φάλτσα περπατάμε, φάλτσα τραγουδάμε, φάλτσα περπατάμε. Τώρα που φάλτσα προσκυνάμε, φάλτσα περπατάμε, φάλτσα τραγουδάμε, φάλτσα αγαπάμε. Τώρα που φάλτσα προσκυνάμε, φάλτσα περπατάμε, φάλτσα τραγουδάμε, φάλτσα αγαπάμε. Μπροστά μου, μάτια μου μεγάλα και λιώνω σαν κερί, λιώνω σαν στάλα. Περνάς από μπροστά μου βιαστικά σαν τα περιπολικά, σαν τα περιπολικά. Τα ματάκια σου τα δυο με έχουν κάνει ρημαδιό. Αχ αυτό το άκτι σου
έχει κάνει στάχτη σου. Τα ματάκια σου τα δυο με έχουν κάνει ρημαδιό. Αχ αυτό το άχτη σου. Στην καρδιά μου κι όμως δραπετεύεις το νου και την καρδιά πάντα μου κλέβεις. Παρνάς απ' τα όνειρά μου βιαστικά σαν τα περιπολικά, σαν τα περιπολικά. Αχ αυτό. Δέξε μας κι αυτό το βράδυ, μια μπαινιά σου από τον Άδη. Καληνύχτα Μπαρμπαγιάννη. Καληνύχτα Μπαρμπαγιάννη, δέξε μας κι αυτό το βράδυ, μια μπαινιά σου από τον Άδη, η καρδούλα μας να γιάνει. Έλα ξανά στις ζυφιές πριν το χάραμα και δίχως είναι ευχές. Να πεις τη φαλυριώτησα κι όσα ποτέ δεν ρώτησα. Έλα ξανά στις ζυφιές η καρδούλα μας να γιάνει. Καλή νύχτα Μπαρμπαγιάννη. Καλή νύχτα Μπαρμπαγιάννη, η φωνή σου κι αν δεν φτάνει, η καρδιά μας πάντα πιάνει. Καληνύχτα Μπαρμπαγιάννη. Καληνύχτα Μπαρμπαγιάννη, η φωνή σου κι αν δεν φτάνει, η καρδιά μας πάντα πιάνει, το μπουζούκι σου ταλάνει. Ξανά στις τσιτσιφιές πριν το χάραμα και δίχως είναι ευχές. Να πεις τη φαλυριώτησα κι όσα ποτέ δεν ρώτησα. Έλα ξανά στις τσιτσιφιές η καρδούλα μας να γιάνει. Καλή νύχτα Μπαρμπαγιάννη.
ψηφιές. Η καρδούλα μας να γιάνει, καληνύχτα Μπαρμπαγιάννη. Μπράβο ρε παιδιά. Τώρα εμένα θα μου επιτρέψετε να περάσω σε έναν άλλο πολύ άξιο καλεσμένο μας, τον κύριο Σιμόπουλο, που ίσως λέω δεν ανήκει στην καλλιτεχνική οικογένεια, ίσως. Όχι, αλλά... η καρδιά του είναι καρδιά καλλιτέχνη. Ναι. Ο κύριος Σιμόπουλος είναι μια πολύ αναγνωρισμένη προσωπικότητα διεθνώς. Έτσι, διεθνώς πανεπιστήμιο. Όλα τα χρόνια έχει παρακολουθήσει τις συναυλίες και τη δική σας, ναι, με τη Ζέτα, ήταν εκεί και παρακολουθούσε και είχε ενθουσιαστεί. Είναι πάντα δίπλα μας, είναι πάντα δίπλα μου. Καμαρώνουμε όλοι, αλλά όχι μόνο η Λύη, όλη η Ελλάδα καμαρώνει. Για όσα λέει, ναι, και γράφει. Αλλά απόψε, αν καταλαβαίνω καλά, είναι προς τιμή σου αυτή η βραδιά. Γι' αυτό και βρίσκομαι εγώ και όλοι οι άλλοι υποθέτω. Και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και όλους. Σε ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή για μένα, γιατί όπου και αν κοιτάξω βλέπω φίλους. Και νομίζω γιατί ότι εμπλέκεστε όλα... και με αυτό το βιβλίο, βεβαίως, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ναι, χάρη στον κύριο Σιμόπουλο, με τη βοήθεια του κύριου Σιμόπουλου έχει έγινε το Ευγενίδιο. Το Ευγενίδιο αφιέρωσε στα 20 χρόνια της γιορτής την ιστορία των 20 χρόνων. Είναι μέσα 500 φωτογραφίες. Είναι μέσα τα μηνύματα του Μίκη Θοδωράκη, του Κώστα Γαβρά, του Ζήλντα Σεν, των μεγάλων προσωπικότητων που πέρασαν από το χώρο, από το εξοκλήσι. Είναι η κορυφαία γιορτή για τον απόδημο ελληνισμό. Ο Παναγιώτης και η Ζέτα έχουν εμπειρία. Και συνεχίζουμε. Θα είναι φέτος η 28η χρονιά. Νύχτα σε χωρίς φελτά. Τα δίνευα δί όνο ένα παλικάρι με μπορεί να κοιμεί. Όλες οι λέξεις μες στα μάτια μου, αυτές που δεν τολμήσανε τα χείλη. Όλα εσύ είσαι τα παλάτια μου, ο έρωτας, οι συγγενείς και οι φίλοι.
Ζέτα, πώς περνάς εδώ μαζί μας? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα μας πεις κανένα τραγούδι? Θα σας πω. Α, γι' αυτό ήρθα. Ωραία, ποια τραγούδια θα μας πεις? Λοιπόν, Γιάννη, θέλεις να πεις ποια τραγούδια θα πω και γιατί? Για να μην τα λέω εγώ, γιατί... Κυρίως το γιατί. Κυρίως το γιατί, για πες. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ. Ξέρω ότι δεν πηγαίνεις εύκολα σε εκπομπές γενικά καλεσμένη. Αλλά όταν, γιατί το λες αυτό? Όταν το λέω, γιατί το ξέρω. Όταν σου πρότεινα να είσαι μαζί μας, μου είπες αμέσως ναι και με συγκίνησες πολύ. Όπως όταν σε πρωτογνώρισα και σου είπα ότι ο Σπύρος ο Μερκούρης, ένας σπουδαίος φίλος, ο αδερφός της Μελίνας, πρόεδρος της πολιτιστικής πρωτεύουσας και πολλά άλλα, και πρόεδρος στο σπίτι του ηθοποιού, συμπληρώνει η Ανούλα, η φόνο σου, η Ανούλα της Ελλάδας. Ναι, εγώ έτσι σε λέω πάντα. Μου είπε ότι αν θα κάνουμε ταινία την ζωή της Μελίνας, θα ήθελα η Ζέτα Δούκα να ερμηνεύσει τη Μελίνα. Έτσι λοιπόν, αλήθεια. Έφτασα, ναι, το έχει πει ο Σπύρος. Πρώτη φορά το πω. Έφτασα στην Ζέτα. Της πρότεινα, μαζί με άλλους σπουδαίους ηθοποιούς, ένας από αυτούς είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης, να είναι σε μια βραδιά που κάναμε στο Ξοκλήσι της Ξενιτιάς. Εκεί βιβλίο. Που για πολλά χρόνια συνδέω με την πατρίδα, με την ομογένεια, μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Χρωστάω πολλά και στην ΕΡΤ σε αυτό, γιατί η ΕΡΤ καλύπτει και μαγνητοσκοπεί και παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις μας όλα τα χρόνια. Είναι βέβαια το μεγάλο μου σπίτι η ΕΡΤ, γιατί εκεί είμαι πάνω από 25 χρόνια. Πόσα χρόνια είναι η ραδιοφωνική σου εκπομπή? Η ραδιοφωνική μου εκπομπή είναι 27 χρόνια. Συνεχόμενα. Και είναι πια γερά θεμελιωμένη στις καρδιές της ομογένειας και των Ελλήνων, των δικών τους ανθρώπους που είναι τόσο μακριά, αλλά που η καρδιά τους χτυπά πάντα ελληνικά και η σκέψη είναι στο χωριό τους, στη μάνα, στον πατέρα. Έτσι λοιπόν, απευθύνθηκα στην Ζέτα πρώτα απ' όλα. Η Ζέτα μου είπε ότι και ο Παναγιώτης, ο Γιούρης, θα ανταποκριθεί αν του προτείνεις να έρθει στην βραδιά αυτή για τη Μελίνα. Έτσι και έγινε. Ο Παναγιώτης μου είπε και η Πέγκη Τρικαλιώτη θα ανταποκριθεί. Και ο Μέμος Μπενής και ο Καραμίκος. Και μαζευτήκαμε έτσι... καμιά 70 άτομα. Και έγινε ο χαμός. Εκεί στη βραδιά αυτή που έγινε στα Μακρύσια, στο Ξοκλήσι της Ξενιτιάς, συγκίνησε, θα έλεγα συγκλώνησε, ερμηνεύοντας το να με θυμάσαι και να με αγαπάς. Για ποιο ταξίδι κίνησε να πας, Μελίνα, να μας θυμάσαι και να μας αγαπάς. Παρουσιάσαμε το πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο μια πολύ μεγάλη βραδιά, γεμάτο από κόσμο, με το Μίκη, τον Θεοδράκη Παρόντα και πολλές προσωπικότητες. Η Ζέτα ερμήνευσε και τα παιδιά του Πειραιά καταπληκτικά. Αυτό θα το πει, το προδίδω εγώ, θα το πει απόψε. Και αν δεν το πει, θα την αναγκάσω εγώ. Ναι, και μαζί με τον Όθωνα το Μεταξά, δύο φιγούρες που έβγαιναν από τη Στέλλα. Ήταν η Ζέτα και ο Όθωνας που χόρεψε ένα ζεμπέκικο στο Ηρώδιο μέσα, τρομερό. Η Ζέτα πάλι συγκίνησε και ο Θεοδράκης, ο Μίκης, αυτή η μεγάλη μορφή του ελληνισμού, φώναξε από κάτω μπράβο. Και αυτό νομίζω ότι είναι στις αποσκευές της Ζέτας. Αυτά όσον αφορά τη Ζέτα που την έχω μέσα στην καρδιά μου, την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο, το ξέρετε καλύτερα εσείς, γιατί τη ζείτε πιο πολλά χρόνια. Εγώ έχω την τύχη να δουλέψαμε με τη Ζέτα πότε, το προηγούμενο χειμώνα ήταν, ναι. Πριν από 5 χρόνια. Όχι, πριν ψεύτε. Καλέ, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Με έχει βγάλει από τη μνήμη του τελείως, έτσι. Δεν θυμάται τι είμαστε στα Μακρύσια, δεν θυμάσαι τι είναι το νημέρι. Έχει τέτοια προβληματάκια εδώ. Τέτοια διακριτικότητα δηλαδή. Δεν θέλω να προδίδω το παρελθόν μας. Ευχαριστώ. Συμμετοχή τώρα, έτσι, Παναγιώτη Ναταλία. Ωραία. Γιάννη. Γιώργο. Τρεις μέρες χώρισα από σένα. Τρεις νύχτες μένω μοναχή. Σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα τα κρυσμένα. Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Σαν τα πουλιά που
όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του, τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πόσα πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παραθύρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φύλλα. Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Σαν θα με χαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει και εμείς για την πόρτα μου σαν βγω. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια κατέ κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλει να με έχει κάνει όσο το όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει.
ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Από πότε ασχολείσαι με το τραγούδι? Εγώ δεν τραγουδάω σαν τραγουδίστρια. Δεν θα μπορούσα και να σου πω την αλήθεια, δεν θα το ήθελα κιόλας. Μα αυτό θέλουμε. Μα τραγουδίστρια είναι ηθοποιός. Σαν ηθοποιός. Και νομίζω ότι δίνω μεγαλύτερη βάση στο τι λέω και πώς το λέω. Με την, δηλαδή, πώς το ερμηνεύω, παρά αν είμαι σωστή τονικά 100%. Δεν είμαι σωστή τονικά 100%, να το πούμε κι αυτό. Έτσι. Ναι, ναι, έτσι. Μα ο Θεοδωρής πρέπει να εκφραστεί, να ερμηνεύσει το λέει. Καταλαβαίνω όμως πότε είμαι φάλσα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί ξέρεις μουσική. Βέβαια, αφού ξέρεις μουσική από μικρή. Είναι δύσκολο το τραγούδι. Είναι και τώρα τραγουδά στην παράσταση που παίζει, Γοργόνες και Μάγκες. Τραγουδάω και εκεί. Ναι, γιατί εγώ που βρίσκω την ευκαιρία τραγουδάω και όλα. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Θα ήθελα να ήμουν τραγουδίστρια, να σου πω την αλήθεια. Εγώ να πω πάντως που είδα την παράσταση, είσαι εκτυφλωτική. Εκτυφλωτική είμαι. Ναι, ναι, είσαι απίθανη. Πραγματικά. Με εντυπωσίασε. Σε θυμάται. Εν τω μεταξύ, ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι από τους πιο αυστηρούς ανθρώπους. Δηλαδή, κατεβαίνεις και λες, αχ, καλά τα πήγα. Και ήταν ο Παναγιώτης και. Α, εντάξει, ρε. Οκ. Είναι αυτό που λέει, φώναξε το γιο στο γάμο σου, να σου πήγε του χρόνου. Λοιπόν, να πούμε, Γιώργο. Τι να πούμε. Ο Γιώργος, να πω εγώ αφού την έχω δει. Λοιπόν, ο Γιώργος κάνει. Που παίζουμε τώρα, τι κάνουμε. Κάνει ένα γρυπωμένο μάγκα. Ένα μάγκα που έχει γρύπη. Που έχει γρύπη. Τον γρύπη. Τον γρύπη, ναι. Ήσουν απίθανος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ποια παράσταση. Ρόλος του Εξαρχακού. Ναι. Γοργόνες και Μάγκες στο θέατρο. Δύσκολο έτσι να παίξει κανείς ρόλο που έχει παίξει ο Εξαρχάκος. Γιατί και κάτι το πολύ πολύ προσωπικό. Αλλά έχω ακούσει καλά λόγια για την ερμηνεία. Είναι πολύ δύσκολο. Γενικότερα ναι. Να παίξει ρόλους που έχουν παίξει μεγάλη ηθοποιοί και σπουδαίοι ηθοποιοί. Γιατί και συγκρίνεσαι με την καριέρα τους περισσότερο και όχι με την ερμηνεία, τη συγκεκριμένη ερμηνεία. Όπως το λες. Συγκρίνεσαι με το όλο της καριέρας. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν σπουδαίοι άνθρωποι, τους κουβαλάμε στο DNA μας πια. Έτσι. Και εμείς ηθοποιοί τους θαυμάζουμε και τους αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Αλλά το πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό νομίζω ότι είναι προσωπικά πρέπει να βάλεις. Το δικό σου στίγμα. Εντελώς. Και εσύ το καταφέρνεις. Απειλαγμένος από αυτό που έχεις πράξει όταν έβλεπες την ταινία. Ήθελα να πω απλώς στο σκηνοθέτη της παράστασης, Γοργόνες και Μάγκες, σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη. Ήταν καλεσμένος και πριν από κάποιες εκπομπές εδώ πέρα. Αυτή η παράσταση έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια παράσταση για όλες τις ηλικίες και για όλους τους ανθρώπους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό πλέον στις ζωντανά ο Γιάννος Πλούταρχος επί σκηνής. Είμαστε 35 άτομα. Πάμε στην Κύπρο. Αρχές Ιουνίου. Από τις 3 μέχρι τις 10 Ιουνίου σε 3 πόλεις της Κύπρου. Θα έρθουμε εδώ σε κάποια θέατρα, 6 νομίζω θέατρα, 6 παραστάσεις. Θα γίνουμε εδώ. 6-7 παραστάσεις Αθήνα. Και Θεσσαλονίκη. Και θα πάμε και Θεσσαλονίκη 21, 22 και 23 Ιουνίου. Γιώργο, εσύ παράλληλα όμως κάνεις και κάτι άλλο. Εγώ παράλληλα κάνω και μια παράσταση που λέγεται Τα Ραδίκια Ανάποδα. Έτσι. Εγώ το έχω δει πριν αρκετά χρόνια, αλλά νομίζω τώρα έχει διαφορετικό. Ναι, τώρα είναι η 7η χρονιά. Δικό σου κείμενο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και κάνω 13 ρόλους. Κάνω 13 ρόλους. Έχει σκηνοθετήσει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και έχει μια πορεία τώρα. Φέτος σε ποιο θέατρο είναι? Είμαι στην Αθηναίδα. Αγάπη από μεταξύ.
εσύ. Σε μαγικό νησί. Αχ, βρε ζωή, μου φόρεσες κι την καραδακτυλίδη. Το δάκρυ μου πώς φόρεσες να έχω για στολίδι. Νωρίς νηστάξατε, αχ, νωρίς νηστάξατε. Καραβιά, καραβάκια μου, γιατί βουλιάξατε. Αχ, μάτια μου, μάτακια μου, νωρίς νηστάξατε. Αχ, νωρίς νηστάξατε. Αλέξης Σκάρπος, πολύ νέος συνθέτης, και όταν λέω πολύ νέος το εννοώ, γιατί σήμερα ακούστηκε εδώ στην εκπομπή η πρώτη σου σύνθεση, έτσι δεν είναι? Γεια σου και από μένα, ήρθα εδώ να παρουσιάσουμε το πρώτο μας κομμάτι που μου εμπιστεύθηκε τους στίχους ο Γιάννης Τζωανόπουλος, ο καλός φίλος, και με έχει προτείνει και σε όλες τις μεγάλες συναυλίες που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσίως. Συγγνώμη, σήμερα ήταν η πρώτη δημόσια εκτέλεση της σύνθεσής σου. Παγκόσμια. Ελπίζω... Ήταν και πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε η κυρία Σολτάτο το εκτόξευσε. Πέρα από κάθε προσδοκία. Σπουδαία ερμηνεύτρια και είναι ταλαντούχος ο Αλέξης πολύ και θα έχει τρόπο. Πόσο τυχερός να ξεκινάς με τέτοια ονόματα, ε? Και στην ερμηνεία και στους στίχους. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα.
το στήθος μου για χαρακιά. Σε ανατολή και δύση η πληγή μου ποιος θα κλείσει, η πληγή μου ποιος θα κλείσει. Πόνε της καρδιάς φωνιά, πότε θα ανοίξουμε πάνια. Πονάει ετούτο το μαχαίρι από το δικό σου χέρι. Πονάει ετούτο το μαχαίρι από το δικό σου χέρι. Πότε θα ανοίξουμε πάνια. Ποράει ετούτο το μαχαίρι από το δικό σου χέρι. Ποράει ετούτο το μαχαίρι από το δικό σου. Πόσα χρόνια ξέρεις τον Κώστα Τριανταφυλλίδη? Πολλά χρόνια. Τον έχω γνωρίσει. Τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Δημήτρης ο Μητροπάνος και ήταν πάντα στο παρεάκι του Δημήτρη. Είναι εισάξιος τραγουδιστής. Είχε κρυσταλλική φωνή, έτσι, δυνατή. Έτσι. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι εντυπωσιάστηκα από την καθαρότητα της φωνής σου. Προσωπικό μου γούστο, μου αρέσουν αυτές οι φωνές. Οι καθαρές, οι εύχες να τις πω. Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστώ και τον Γιάννη. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστώ και τον Μανώλη. Και εγώ ευχαριστώ που το είπες. Το είπε καταπληκτικά το τραγούδι, το είπε καταπληκτικά, εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Και εγώ το ίδιο. Το όνομά σου, Άγια μου,
μάνα μου και στη μανή. Μανώλης Καραντίνης. Και συνθέτης και επίσης από τα μεγαλύτερα μπουζούκια. Με βάφτισε συνθέτη ο Γιάννης Ζωανόπουλος. Του έχω μεγάλη υποχρέωση. Δεν μπορώ να πω για τον εαυτό μου, είναι πολύ μεγάλος ο Γιάννης. Αλλά και μόνο που με έχει καλέσει στις... Μου έδωσε τραγούδια του, με έχει καλέσει στις εκπομπές του, με έχει καλέσει στο ράδιο και πολεμάει τόσο πολύ για το ελληνικό τραγούδι. Γιατί δεν υπάρχει λαϊκό και αυτό, υπάρχει ελληνικό τραγούδι. Και πολεμάει ακόμα και είναι, νομίζω είναι ο μόνος που πολεμάει γι' αυτό. Και είμαι σήμερα εδώ σε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους. Τη Γιώτα Γιάννα που είναι η ψυχή μου, τη Μαρία τη Σουλτάτου, τη Μαρία τη Γράμσα που κάνουμε τώρα πρόσφατα δίσκο με τον Γιάννη τραγούδια. Το Χιονά που έχει παίξει τόσα τραγούδια. Στη δισκογραφία, μεγάλα τραγούδια. Πάρα τα Κνάρια. Καζαντζίδης. Θέλω να πω, έχω υποχρέωση ζωή στον Γιάννη Ζωανόπουλο. Για να μην λέω πολλά. Μου έχει δώσει καταπληκτικούς στίχους. Έχουμε γράψει ιστορικά. Δηλαδή όλα είναι... έχουν προσωπικότητα, είναι κάτι που θα μείνει. Θα μείνει για πάντα αυτό που έχουμε γράψει. Είναι ένας άξιος άνθρωπος, ένας άριστος, άξιος, καλή ψυχή, είναι κυρίως καλή ψυχή. Προσπαθεί για τον τόπο του, προσπαθεί να βοηθήσει καινούριους καλλιτέχνες, παλιούς, που δεν ξαναβγάζουν πάλι CD και γράφει τραγούδια και τους υποστηρίζει. Δεν πρέπει να συνεχιστεί το τραγούδι Μανώλη, πρέπει, γι' αυτό το κάνω. Αλλά βοηθάω τώρα... μόνο τα λαντούχα, παιδιά. Και το ξέρεις. Τώρα, χτες εσύ είπες κάτι τώρα ότι σε βοήθησα εγώ. Εσύ από την ημέρα που γεννήθηκες είσαι σπουδαίος και μεγάλος. Εγώ φώτισα μια πλευρά σου που δεν ήταν ακόμα γνωστή. Τίποτα άλλο. Το ταλέντο σου ρέει. Ναι, έχεις... Συνεχώς έχεις... και είσαι αδερφός μου. Αυτό τα λέω. Είσαι αδερφός μου και εσύ, Γιάννη μου. Ξέρεις πως μπορώ να σου δώσω την καρδιά μου, ό,τι ώρα θέλεις. Το ξέρω. Θα ήθελα να καλωσορίσω στην παρέα μας την κυρία Γιώτα Γιάννα, μια εμβληματική τραγουδίστρια του ελληνικού ροκ, αλλά που κατάφερε να κάνει, να ανοίξει δρόμο και στο λαϊκό τραγούδι. Όταν σου χαρίζεται από ανθρώπους σαν τον Γιάννη και σαν άλλους, σαν τον Καραντίνη και άλλοι, είναι βατός ο δρόμος. Έτσι. Να έρθουν οι καινούργοι, καινούργιες γενιές, νέα παιδιά, για να μάθουν πίσω από αυτά τι υπήρξε. Είναι πολύ σημαντικό έργο, θα πει για τον Γιάννη. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι δεν πάνε σε κανένα σπίτι και σε κανένα χώρο αν ο οικοδεσπότης, επειδή είμαστε μουσαφιρέοι, ο οικοδεσπότης δεν είναι μέσα του τοποθετημένος έτσι, στα γράδα που να αναδεικνύουν την προσωπικότητα του ανθρώπου που ήρθαμε απόψε εδώ. Έπειτα, με τον Γιάννη, μας ενώνει ένα μικρό στεφάνι, τοποθέτηση εισαγωγικά αυτό, με δύο καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε τους στίχους ο Γιάννης, το ολοκαύτωμα που δεν μας έκαψε, μας έφερε κοντά,
και τη μουσική έβαλε Καραντίνης ο Μανώλης. Το ολοκαύτωμα και τα ποτηράκια. Απόψε από το ολοκαύτωμα εδώ που με πονάει και τα αγαπώ. Φυσαρμόνικα υπάρχει. Υπάρχει. Δύο ολόκληρες που θα παίξουμε. Έτσι. Για τον οικοδεσπότη μας. Θέλω όπως κάτι να πω. Συμπληρώσω, Γιώτα. Ό,τι θέλεις. Όταν έκανα ένα αφιέρωμα στο ραδιόφωνο, στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα που είμαι τόσα πολλά χρόνια, αυτά. Μίλησαν πολλές προσωπικότητες και ήρθαν πολλές Ελληνίδες τραγουδίστρες να τραγουδήσουν για τη Γιώτα. Κορυφαίες. Η Χαρούλα Αλεξίου, λοιπόν, η Αλεξίου η μεγάλη της Ελλάδας, είπε για τη Γιώτα, και εδώ πρέπει να το πω. Όταν ακούω τη Γιώτα Γιάννα να παίζει φυσαρμόνικα και να τραγουδάει, η καρδιά μου γίνεται ένας κόμπος. Mm. Όταν μιλάει έτσι η Χαρούλα, όλοι οι άλλοι σταματάμε. Αυτή είναι η Γιώτα Γιάννα. Ευχαριστώ. Κέρι που κάηκε κι απ' τις γεμονές. Για την αγάπη πλήρωσα κοιμηθήκα στο πατώμα. Έζησα στην κόλαση μα και στις πασκαλές. Σας έδωσα τα σα εκτός αντιδωρώ η ζωή μου και μοιράστηκε εκεί που ήταν τα μέλη όπου χρειάζεται. Thank you.
ωραίες οι γλυκές φωνούλες. Μα κι αγαπή των αναστεναγμών αγάπησε η καρδιά μου, αχ, και σταυρώθηκε σε άγιους τόπους λατριάς κέρμα δόθηκε. Έρωτες, άγιες, εικόνες των ναών σας έδωσα τα σαν αντιδωρώ η ζωή μου και μοιράστηκε εκεί που ήταν τα μένη όπου χρειάστηκε. Ερωτές, άγιες, εικόνες των ναών σας έδωσα τα σαν επτό. Αντιδωρώ η ζωή μου και μοιράστηκε εκεί που ήταν τα μένη όπου χρειάστηκε. Μπράβο, Γιώτα. Φεγγάρι μου απόψε
ραγίζει απόψε ο καθρέφτης. Πάρε μου τη ζωή σαν κλέφτης. Μόνο, μόνο την αυγή φεγγαρί μου. Έλα στη γη για χάρη μου. Να δεις ένα, να δεις ένα κορμί κουρέλι. Πώς το πήρα, μου το πήρα για κέλι. Μόνο, μόνο την αυγή φεγγαρί μου. Έλα στη γη για χάρη μου. Να δεις ένα, να δεις ένα κορμί κρέλι. Πώς το πήρα, πώς το πήρα για γέλι. Άλλο ένα τραγούδι του Γιάννη Τζιόλοπουλου σε μουσική του Μανώλη Καραντίνη. Το έχει πει ο Τελής Βασκόπουλος αυτό. Θα το προσπαθήσουμε. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Σπύρο που κοιμάται τώρα στην Χαλκίδα. Αλυσίδες σμίξανε. Στο έρωτα τους αγώνες. Ποιος δικαστής και ποιος ληστής ορίζει τους κανόνες. Ορίζει τους κανόνες.
να πληρώσω. Κι αν δεν σπάσουν να γλιτώσω. Οι αλυσίδες γίνανε βροχή και κατεχίδες και σίγουρα φωνή καρδιά ακόμα δεν τις είδες, ακόμα δεν. Αγγελική Κονιτοπούλου, Στέλλα Κονιτοπούλου. Αγγελική μου, τι γονίδιο είναι αυτό, εξήγησέ μου. Πώς γίνεται, έχουμε και το Βασίλη. Όχι μόνο το Βασίλη, τρία παιδιά έχω. Εδώ, και λέω, τη Μαρία. Σήμερα μαζί μας. Α, σήμερα εδώ. Έχουμε δύο παιδιά, Βασίλη και Στέλλα. Ναι. Ο Βασίλης, λοιπόν, έχει γράψει τη μουσική στο Γιάννη του Τζανόπουλου τέσσερα τραγούδια. Και τρία έχω τραγουδήσει εγώ και το τέταρτο η Στέλλα. Το καινούργιο που θα το πούμε σήμερα πρώτη φορά εδώ, σε πρώτη μετάδοση. Είναι πάρα πολύ φίλος μου, πάρα πολλά χρόνια, τον εκτιμώ, με εκτιμάει, τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές στιγμές και καλές και άσχημες μαζί και το εύχομαι να είναι καλά και να συνεχίσει έτσι όπως συνεχίζει και σήμερα. Να είσαι καλά. Η οικογένεια Κονιτοπούλου είναι ένα αξιώτικη οικογένεια. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και νομίζω ότι είσαστε κορυφή στο νησιώτικο τραγούδι. Ναι, είμαστε από παραδοσιακή οικογένεια. 150 χρόνια παράδοσης. 150 χρόνια. Ναι, ναι. Η μαμά μου είναι από την 6η γενιά και εγώ είμαι από την 7η. Λοιπόν, και βγαίνουμε συνέχεια. Να ρωτήσω κάτι. Στην οικογένεια ποιος είναι το μωρό? Ο μπαμπάς. Το μωρό είναι ο παππούς. Ο Μιχάλης ήταν το παρατσούκλι του αυτό. Και γιατί το λέγανε? Γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ μικρός το βιολί. Δηλαδή σε τι ηλικία? 8 χρονών. Συγκεκριμένα ήταν ένας γάμος να πάει να παίξει και περιμένανε το βιολιτζί. Τα λέω και λίγο. Έτσι, ναι. Και μόλις ήρθε ο παππούς που ήταν 8 χρονών, λέει, για κοίτα, λέει, μα ποιος είναι ο βιολιτζής αυτό, το μωρό, λέει, θα μας παίξει. Και έτσι το κολλήσανε το παρατσούκλι και έμεινε έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν μωράκια που τα περιμένουμε να γίνουν κονιτοπουλάκια. Είναι κονιτοπουλάκια, βέβαια, θα συνεχίσουν. Βέβαια. Από ποια ηλικία αρχίζουν και τραγουδάνε τα παιδιά? Εγώ τραγούδαγα από την κούνια μου, η Στέλλα το ίδιο και όλα τα αδέρφια. Τους τραγουδάτε όταν είστε έγκυες? Ισχύει αυτό? Εγώ τις τραγουδούσα τη Στέλλα. Άρα υπάρχει σχέδιο, δεν είναι μόνο το γονίδιο. Το φτιάχνουμε κιόλα. Βέβαια. Thank you.
Και τώρα θα σας πω ένα καινούριο τραγούδι που το λέμε για πρώτη φορά σήμερα εδώ. Έχει γράψει τους στίχους ο Γιάννης ο Τζωανόπουλος και τη μουσική ο αδελφός μου ο Βασίλης. Πιστεύω να το αγαπήσετε όπως το έχουμε αγαπήσει κι εμείς. Σας τα αφιερώνουμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Του κινηματογράφου, του παλιού, του καλού, λέω εγώ, μας έχουν συναντέψει.
Να, η απόδειξη. Αυτό ήθελα να σου πω. Θα μας πει η Άννα. Άννα, φόνο σου. Άννα, τι κάνεις. Εσύ περνάς καλά εδώ μαζί μας. Καλά, ναι. Λεντάς. Θέλω να μου πεις για τη σχέση σου με τον Γιάννη Τζουανόπουλο. Ο Γιάννης τον ξέρω πολλά χρόνια και θα θεωρώ ποιητή. Γιατί η στίχη του είναι καταπληκτική. Συναντιόμαστε έτσι. Είστε και είδε και την παράσταση που σκηνοθέτησε στον Άφλιο. Στον Άφλιο, πρόσφατα. Μια πολύ ωραία παράσταση. Ποια παράσταση? Το «Τι σου λείπει» του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Με αυτό είχα γίνει πρωταγωνίστρια στο Κοτοπούλι Ρεξ. Με τον Ηλιόπουλο. Ναι, και το παίξαμε εκεί με τα παιδιά που σπουδάζουν θεατρολογία. Αλλά πέρα από αυτό, με την Άννα, που την ξέρω βέβαια πολλά χρόνια και είναι φίλη μου αγαπημένη, την αγαπώ πάρα πολύ. Με συνδέει η φωτιά. Ακούσαμε το τραγούδι της φωτιάς στην αρχή, περιμένουμε σε συγκλονιστικά η Μαρία Σουλτάτου. Σε αυτή τη φωνική πυργαγιά στην Ηλία, εμείς είχαμε και θύμα στα Μακρύσια, κάει και ο Ανδρέας που τον αναφέρω στο τραγούδι. Η Άννα όταν έμαθε ότι κεγόμαστε, με πήρε τηλέφωνο μαζί με τη φίλη μας τη Μέρη τη Βιδιά και μου λέει κατεβαίνουμε κάτω. Λέω τώρα μέσα μου, μέσα στις καπνούς, μέσα στις φωτιές, η Άννα φόνο σου πώς θα αντέξει, τι να κάνει δηλαδή εδώ. Κι όμως παιδιά, η Ανούλα ήρθε κάτω, πήγε στο πυροσβέστη που κάει και τα παιδιά, έπεσε στο πάτωμα κάτω και έπαιζε μαζί τους. Τους είχε πάρει παιχνίδια και μετά παρακολουθήσαμε και αυτό που θα πω τώρα έχει σημασία μεγάλη, την εξώδιο ακολουθία παιδιών και μάνας και ήρθαν όλες οι κάμερες, ήταν όλοι κάτω, να πάρουν πλάνα που είμαστε μαζί με την Άννα. Και βλέπω την Άννα οργισμένη να φωνάζει και να λέει «Όχι! Φύγετε όλοι!» Και δεν κατάλαβε κανείς ότι η Άννα Φόνσου ήταν εκεί. Αυτό με συγκλώνησε βαθιά. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Και πάντα είναι βέβαια δίπλα μου και εγώ είμαι δίπλα της. Το σπίτι του ηθοποιού είναι παράδειγμα προς μίμηση. Για όλους, για όλη την Ελλάδα. Μια γυναίκα μόνη της έστεισε ένα σπίτι για τους ηθοποιούς, τους συναδέλφους που είναι αδικημένη, εντός εισαγωγικών η λέξη, είναι ανήμπορη, εντός εισαγωγικών η λέξη, για το ηθοποιός πάντα λάμπει, όπως και αν είναι, όπου και αν είναι. Όμως, πώς έλεγε ο Χόρν, ο ηθοποιός είναι και φως και νερό και τηλέφωνο, δεν είναι μόνο φως. Αυτά η Άννα προσφέρει με το σπίτι του ηθοποιού. Πάρα πολύ καλός και δίκιο. Thank you.
θα μας πάρει. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Μπράβο! Μπράβο, Άννα! Μπράβο, Άννα! Τι ωραία που τραγουδάνε οι ηθοποιοί. Μαρία Σουλτάτου. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποια είναι η σχέση σου με τον Γιάννη Τζουανόπουλο? Με τον Γιάννη Τζουανόπουλο είναι πολλά χρόνια. Τον ακούγα από την εκπομπή του με το ραδιοφωνάκι στην Κρήτη, στο μακρινό Ηράκλειο. Αργότερα στην Αθήνα, βέβαια, γνωριστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια. Και έχουμε κάνει μια συνεργασία. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα βιωματικά στιχάκια που σκαρώνει είναι πολύ συγκινητικά. Και τον ευχαριστώ που με συγκαταλέγει στους φίλους του και βρίσκομαι εδώ. Και να είναι καλά και να συνεχίζει με το ίδιο πάθος αυτό που κάνει. Να είναι καλά. Ευχαριστώ, Μαρία. Είσαι μια τεράστια φωνή. Το έχεις αποδείξει άλλωστε στα χρόνια. Ευχαριστώ. Τότε σε εμπιστεύτηκε ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Σταύρος Ξαρχάκος, δύο κορυφαίοι, να ερμηνεύσεις τον επιτάφιο στο Ηρώδιο. Τα λέει όλα. Σταματάμε εκεί. Τι άλλο να πούμε όταν μιλάνε? Πραγματικά, γιατί είναι ευλογία να μπορείς να συνεργάζεσαι με ανθρώπους. Και το πιο σημαντικό για να πάρω από τον Βασίλη τον Σαλέα, ότι αυτή η δουλειά θέλει ψυχή και αγάπη. Αν δεν δώσει ψυχή και αγάπη, δεν προχωράει και δεν επεκτείνεται και δεν μεγαλώνει. Με τον Γιάννη Τζουανόπουλο μας ενώνει μια σχέση αλληλοεκτίμησης. Θαυμάζω, τον εκτιμώ πάρα πολύ και θαυμάζω πάρα πολύ την προσπάθεια όλη αυτή που κάνει και τη δουλειά που κάνει, που σε σχέση με το τραγούδι το ελληνικό και κυρίως το είδος αυτό που υπηρετώ κι εγώ. Λοιπόν, θα σας πω δύο τραγούδια σε μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη και σε στίχους του Γιάννη Τζουανόπουλου που έχουν σχέση με το σινεμά.
μέσα στα κόκκινα φανάρια. Βασίλης Γιζδάκης, είσαι ο τελευταίος ερμηνευτής που επέλεξε ο Χατζηδάκης για τα έργα του, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι έχεις αυτό τον γοητευτικότατο, υπέροχο, ερωτεύσιμο, χατζηδακικό λιγμό. Τι είπα τώρα? Πολύ ωραίο. Πανέμορφο. Πολύ ωραίο. Τι είπα? Θα το κρατήσω. Έτσι τουλάχιστον πάρα πολύ. Έτσι το λέω εγώ. Να πούμε ότι το πρώτο τραγούδι το έχει ερμηνεύσει στη δισκογραφία ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, ναι, και η επίσης πολύ μεγάλη, η Ελένη Βιτάλη, αυτό που θα πει τώρα στην Οδό Αθηνάς. Και κάθε νύχτα το κορμί σου το πουλάς.
Μιχάλης Δουγανάκης. Χαίρομαι πολύ που γνωριζόμαστε από κοντά, γιατί έχω μάλλον συμμετάσχει λίγο σε ένα βίντεο κλιπ όπου τραγουδάς μαζί με τον Νίκο Βουρλιώτη. Και χαίρομαι πολύ που σήμερα είσαι μαζί μας. Τον Γιάννη γνωριστήκαμε στα 80 χρόνια, στη γιορτή των 80 χρόνων του Μίκη Θεοδωράκη στην αρχαία Ολυμπία. Όπου από τότε διατηρήσαμε έτσι μια επικοινωνία και μια σχέση. Δεν θα έλεγα ότι συναντιόμαστε συχνά, αλλά επικοινωνούμε. Σωστό. Και κάθε που συναντιόμαστε, βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Είχα τη χαρά να τραγουδήσω και να παίξω σε ένα τραγούδι του, που έγραψε έπειτα. Για κάποιο λόγο χάθηκε ένα παλικάρι και έγραψε κάτι εμπνευσμένα. Και είχα την χαρά για την τιμή να το τραγουδήσω. Του Ήλιου Γιος. Ναι. Η ευαισθησία του Γιάννη γνωστή, η συνέπειά του, η μεγάλη του ψυχή. Τι άλλο να πω, εύχομαι να είναι υγιής, πνευματικά, ψυχικά, σωματικά επομένως. Και να τον μοιραζόμαστε, να τον χαιρόμαστε, να ανταμώνουμε και να γίνονται πράγματα. Είναι ο διανοούμενος του τραγουδιού, ο Μιχάλης. Δεν το προβάλλει, του βγαίνει αυθόρμητα αυτό, και όχι πάντα, όταν τον εμπνέουν οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό αυτό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι φίλος μου και που τραγουδάς τα τραγούδια μου. Είναι τιμή για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Στις φλόγες σε χανά, αχ, πατρίδα μου πικρή. Με δίχως δάκρυα έκλαιγα, πάει μπα. Στον αέρα, πέρα ως πέρα, ενωθώ το μυστικό πλανιέτε. Μας προδέ. Oh,
ξύλο εκόπηκε σαν σταχή. Στη ζωή τον άλλον Άρη και έγινε το καλοκαίρι. Νύχτα με χιόνι στο Γενάρη. Από τα μάτια μου εξόδεψα το φως, κορνίζα για να κάνω στη μορφή σου να φέγει σε αυτή τη νύχτα σαν Χριστό. Μανώλη Καραντίνη, αυτή τη φορά όχι μόνο σου, θα είσαι ένας από τους τρεις μουζικάντι. Τρεις μουζικάντι λοιπόν, σας ακούμε. Μανώλη, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθαμε εμείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο, πραγματικά ερωτικό τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο κύριος Γιάννης. Τη μουσική ο κύριος Μανώλης Καραντίνης. Και φυσικά
Την πρώτη εκτέλεση την έχει κάνει ο καταπληκτικός Ντόλης Βοσκόπουλος. Μάτια σου η Ανατολή και νιώθω ζωή ξανά μ' αρέσεις. Ρίχνω την καρδιά μου εδώ να κράτα χερά, μη φοβάσαι το βοριά, ποτέ σου δεν θα πέσει. Να είμαι εγώ στα από φως και ουρανό, επάνω στο κορμί σου ποθώ. Να είμαι εγώ ό,τι κρυφό και φανερό, τραγούδι στη σιωπή σου. Λέξεις σου έχω κρεμαστεί και μ' αλυσίδες στη ζωή μου έχεις δέσει. Με ένα σου δάκρυ θαλάσσι είμαι πυλός και φτιάξε μου όπως θες εσύ στο σχήμα που σ' αρέσει. Ποθώ να είμαι εγώ στα από φως και ουρανό, επάνω στο κορμί σου ποθώ. Να είμαι εγώ ό,τι κρυφό και φανερό, τραγούδι στη σιωπή σου. Ποθώ να είμαι εγώ στα από φως και ουρανό, επάνω στο κορμί σου το φω. Να είμαι εγώ ό,τι κρυφό και φανερό, τραγούδι στη ζωή σου. Τρία μουζικάντι λοιπόν, Μανώλης Καραντίνης, Αχιλλέας Σοφούδης και Θάνος Γιουλμετζής. Γιουλετζής. Γιουλετζής, ωραία. Πώς σχηματίστηκε αυτό το τρίο? Αυτό σχηματίστηκε ως εξής.
ένα βράδυ μου είπε ο Θάνος, ξέρεις, θα πάμε στις Σέρες να παίξουμε. Θέλεις να έρθεις να δοκιμάσουμε, λέει. Μου λέει από καιρό πως κάτι θέλει να φτιάξουμε. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μας, έγινε ο χαμός. Έγινε ο χαμός εκεί πέρα. Χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα. Δεν κάνουμε ποτέ. Γιατί. Άκου, δεν κάνουμε ποτέ πρόβα. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα παίξουμε. Αυτό εκείνη την ώρα. Τώρα είναι αυτοσχεδιασμός, ας πούμε. Δηλαδή ερώτηση-απάντηση. Ναι, ναι, αυτά είναι τα κάνουμε μεταξύ μας με τα. Τζάμινγκ. Στην πρώτη μας συναυλία τον γνώρισα 5 λεπτά πριν παίξουμε. Δηλαδή, γεια σου. Χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί εγώ δεν τον ήξερα, αλλά τον ήξερα από συναυλίες έξω, αλλά δεν είχε τύχει ποτέ. Αυτό να μου επιτρέπεις, πιστεύεις ότι ήταν τυχαίο ή είναι γνώρισμα καλών και ταλαντούχων μουσικών? Ότι χρειάζεται εμπειρία και ταλέντο για να το κάνεις είναι σίγουρο. Αλλά για μένα ήταν δώρο. Να είμαι στους δύο. Και για τους τρεις ήταν δώρο. Ο Μανώλης είναι και πολύ τσαχπίνης. Σε είδα. Είναι πολύ επικοινωνιακό. Σε καταλάβουν. Κάνει κάτι τσαχπινιές ωραίες με τον μπουζούκι. Φοβερές και σε στέλνει. Το έχουμε λίγο. Το έχουμε. Το χορευτικό το έχουμε. Πες πάντα, εμένα θέλω να πω πως επειδή ο Θάνος είναι. Οι κακές γλώσσες το λένε καλύτερο, είναι καλύτερα. Για μένα το καλύτερο βιολί, δηλαδή. Τι να σου πω, είναι. Είναι θεϊκό βιολί, είναι το καλύτερο βιολί. Ωραία. Και ο Αχιλλέας. Και για τον Αχιλλέα έχω να πω πως. Μπορεί να ξεσηκώσει τόσο πολύ τον κόσμο, να τον ησυχάσει, να το ξεσηκώσει. Έχει απίστευτο ρεπερτόριο. Είναι πιανίστας βέβαια, κλασικός πιανίστας, έχει όλη την γκάμα. Και είναι εργάτης. Δηλαδή, δεν θα φύγουμε ποτέ αν δεν μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς εδώ έχουμε μείνει όλοι ευχαριστημένοι, νομίζω, και πρέπει να τους χειροκροτήσουμε πολύ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.
σε άλλη διάσταση. Κώστα Αγέρη, ποιος καλός άνεμος σε φέρνει εδώ απόψε? Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον κύριο Γιάννη Τζουανόπουλο, τον οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που τον γνωρίζω έτσι τον τελευταίο χρόνο κυρίως, αλλά πλέον το θεωρώ φίλο μου, νομίζω και αυτό το ίδιο. Ήρθα λοιπόν για να πω σήμερα κάποια τραγούδια τα οποία θα μας τιμήσουν λίγο πόντο από την παράδοσή μου, την καταγωγή μου. Έτσι λοιπόν, όταν γνώρισα τον κύριο Γιάννη, ήξερα την ενασχόλησή μου με την ποντιακή μουσική. Ήξερα ότι δημιουργώ δίσκους τα τελευταία χρόνια που είναι αφιερωμένοι στη γενοκτονία των ποντίων. Και μέσα σε μία ημέρα μου έγραψε και μου έστειλε έναν εξαιρετικό στίχο του Πόντου Παναγιά, τον οποίο και εγώ μελοποίησα μέσα σε μία μέρα. Βρήκαμε κατευθείαν το Θέμη Αδαμαντίδη και την παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου. Και νομίζω φτιάξαμε έτσι ένα όμορφο τραγούδι το οποίο τιμά την καταγωγή των προγόνων μου.
τρέχαντα να σον κόσμο κι η καμπανά ακρούει. Η τρανή ο λεκόφω θα κι ο Θεόν ακούει. Η τρανή ο λεκόφω θα κι ο Θεόν ακούει. Δος, δος, δος καμπάνα με βάρη καημών. Χατέγι, χατέ κι ο κόσμο το τρανό κακόν. Χατέγι κι ο κόσμο το τρανό κακόν. Δος καμπάνα, δος καμπάνα με βάρη καημών. Συνόλια ερήμο θα ανάλω και ζωή. Κι σε γίνω λεκόρο θα κι ο Θεόν τερί. Κι σε γίνω λεκόρο θα κι ο Θεόν τερί. Δος, δος, δος καμπάνα με βάρη καημών. Χατέ γη, χατέ κι ο κόσμο το τρανό κακόν. Γη κι ο κόσμο το τρανό κακόν. Δος καμπάνα, δος καμπάνα με βάρη καημών. Τι καλούσα πέναν ένα πέρτς και έφτασα αγγέλτς. Όλια ήρθεν σο χερισμόν θα έφτασε ξέρτς. Όλια ήρθε ο χέρις εδώ θα φτάσε ξέρς. Δος, δος, δος καμπάνα με βάρη καημών. Χατέ γη, χατέ κι ο κόσμο το τρανό κακόν. Χατέ γη κι ο κόσμο το τρανό κακόν. Δος καμπάνα, δος καμπάνα με βάρη καημών. Σουμέλα ξένητε με τζατρά Παναγιά. Ήθωρε όλα λίγα να έβγαζα κάρια στα έμπε. Να αρχινώ με την τραγωδία τη γη συμπονέμε. Βαθέα θάλασσα, θάλασσα. Τα όνειρα μπιάτε σε χαλάσσα. Η θωρέα μαλλιά να έβγαζα κάρια στα έμπε. Να αρχινούμε την τραγωδία τη γη συμπονέμε. Η θωρέα μαλλιά να έβγαζα κάρια στα έμπε. Να αρχινούμε την τραγωδία. Να έμνε να πετούμενο σόρμα να πες κουλόπον. Σόρμα να πες κουλόπον. Να έμνε να πετούμενο σόρμα να πες κουλόπον. Σόρμα να πες κουλόπον. Κλάδι κλάδι δεν πετάνα. Έρα εβά ταρνόπον. Έρα εβά ταρνόπον. Κλάδι κλάδι δεν πετάνα. Έρα εβά ταρνόπον. Έρα εβά ταρνόπον. Ουρπανισογραφία, λάσκες σε σαράσια. Κάνει τα ρόσον και πίες, αι κάνε ρνά τα κρύα. Εσύ αι ζωγραφία. Μυρολογούνε τα ράσια, κλέγνε πουλή μητορνία.
κλαίνε πουλί μπτορ μία μυρολόνε τα άρασια, κλαίνε πουλί μπτορ μία, κλαίνε πουλί μπτορ μία. Ο κόσμον όλιον εφύγε, έγινε τον ερημία, έγινε τον ερημία. Ο κόσμον όλιον εφύγε, έγινε τον ερημία, έγινε τον ερημία. Νόη ουρπανισογραφία, λάσκε σε σαράσια, κάνει τα ρώσοντε πίες, αι τα νερά τα κρύα, εσύ αι ζωγραφία. Η μουσική είναι ήσυχη και εκεί πέρα στην άκρη του τραπεζιού διακρίνω το Δημήτρη το Χιονά, ένα από τα μεγαλύτερα μπουζούκια που έχουμε, με συνεργασίες όπως τη Δούκισα, τον Κόκοτα, τον Καζαντζίδη. Μουσουγιού. Και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με κάλεσε και σήμερα εδώ. Είναι τιμή για μένα που σε έχω φίλο. Και για μένα είναι τιμή να το πω αυτό, Ναταλία. Ο Δημήτρης είναι ένα διαμάντι. Πέρα από ότι είναι σπουδαίος μουσικός, είναι βετεράνος στο μπουζούκι, είναι θαυμάσιος φίλος και ξέρεις, είναι από αυτούς που θέλει να το λέει. Σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ. Είναι γνήσιος Έλληνας. Δοτικός, γενναιόδωρος. Πολύ, πολύ. Είναι γενναιόδωρος. Δεν το κρατάει, το λέει. Ο Γιάννης είναι φίλος καλός και πρέπει να του λες ότι τον αγαπάς. Για να σε αγαπάει για αυτούς πιο πολύ και να δίνει και κάτι ωραίο στίχους που του έρχονται κάτι στιγμές περίεργες και πολύ θέλω να του γράφω μουσική. Ποιες είναι οι περίεργες στιγμές που σου έρχονται οι στίχοι, μια που το είπε τώρα. Δεν υπάρχουν περίεργες. Περπατάς στο δρόμο τη νύχτα και ξαφνικά σου έρχεται μια έμπνευση και ολοκληρώνεις ένα τραγούδι έτσι στο δρόμο. Και άλλη φορά προσπαθείς να γράψεις και δεν μπορείς. Τα περισσότερα τραγούδια που έγιναν και επιτυχίες. Τα έγραψα έτσι στο δρόμο. Βέβαια πάντα στους στίχους μου υπάρχουν θέματα από την καθημερινή ζωή. Δύσκολα, ευχάριστα. Σημειώνεις, Όχι, δεν σημειώνω. Πάνω σε τσιγάρα έχεις γράψει. Όχι, δεν σημειώνω ποτέ στο μυαλό μου. Α, στο μυαλό τα θυμάσαι. Ναι, και τα θυμάμαι, ναι. Πολλές φορές, για να μην το ξεχάσω, αν στο δρόμο ολοκληρώνεται όλο το τραγούδι, το λέω. Μέχρι να βρω στυλό για να το γράψω και χαρτί. Σαν το νούμερο που το λες για να μην ξεχθάσεις. Μπράβο, έτσι. Έχει διαφορά όταν γράφεις, ας πούμε, κάτι που δεν θα μελοποιηθεί ή δεν γράφεις ποτέ κάτι που δεν θα μελοποιηθεί. Όχι, σαν ποίημα δηλαδή. Βεβαίως. Η έμπνευση είναι διαφορετική. Μα έχω ήδη σας έφερα μια συλλογή, δεν ξέρω πώς μπορεί να τη δουν. Είναι με ουρανό και χώμα η ποιητική μου συλλογή. Εδώ με του μεγάλου Βασιλείου το έργο, και μέσα εδώ είναι και ο Σταθόπουλος ο Γιώργος. Ο μεγάλος γράφος μας, του Χατζηδάκη, ο φίλος ο αγαπημένος που εικονογράφησε όλους τους δίσκους, τους μεγάλους που έχουν γράψει ιστορία. Να, εδώ είναι το έργο του Γιώργου του Σταθόπουλου, έτσι να τον τιμήσουμε, γιατί είναι στο πρόσωπό του τιμούμε όλους τους ζωγράφους. Αυτή η ποιητική συλλογή, μια και με ρώτησες, την προλογίζει, είχα την τιμή να την προλογίσει η Ελένη Καζαντζάκη και η Άννα Σκυλιανού. Δύο μεγάλες μορφές. Και δίπλα στους κορυφαίους της Ελλάδος.
θέλω, Ναταλία και Παναγιώτη, να ευχαριστήσω τον Λέκο τον Γλυκιώτη που ήρθε από την Κέρκυρα, ένα από τα σημαντικότερα μπουζούκια, τους σημαντικότερους παίκτες μπουζουκιού σήμερα που έχουμε, με θητεία μεγάλη, δίπλα στον Μπάριο, δίπλα σε μεγάλα ονόματα, και δύο νέα παιδιά που θα είναι το αύριο του τραγουδιού μας στο μπουζούκι. Είναι ο Λέξιος Κάρπος που τον ακούσαμε στην αρχή στο πρώτο του τραγούδι, που είπε η Μαρία Ισουλτάτου με την Πάντα, με τον Δημήτρη τον Κουντουράκη, και ο Βενιαμίν, εδώ, 21, από την Πάτρα, ο Γιάννης ο Σταματογιάννης. Και ένα μπράβο και στο δικό μας μπουζούκι, έτσι. Σαφώς, γιατί σαφώς. Μερικά πράγματα μην τα θεωρούμε και δεδομένα. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο μπράβο, γιάτι άθλος έπαιξε σε τόσα κομμάτια. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι ετοιμάζονται και τα μπουζούκια του αύριο, γιατί θέλουμε το μπουζούκι να συνεχιστεί, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είναι το εθνικό μας όργανο. Ακριβώς. Ευρυπίδη
συνθέτης, είσαι σολίστ του Μπουζουκιού. Σε ακούσαμε όμως και σε ένα τραγούδι. Ναι, στη Σμύρνη. Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ να μιλήσω για το φίλο μου τον Γιάννη, mm-hmm. με τον οποίο μας συνδέει μια φιλία και συνεργασία ετών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Είχαμε γράψει στον πρώτο καφέ 4 τραγούδια. Mm. Θυμάσαι, Γιάννη. Έτσι. Και αυτά τα τραγούδια πραγματικά τα είπανε πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Ετοιμάζουμε ένα δίσκο τώρα που έχουν ερμηνεύσει η Πίτσα Παπαδοπούλου. Μεγάλη Πίτσα Παπαδοπούλου. Mm. Ο μεγάλος Σταμάτης Γονίδης. Ο τεράστιος Κώστας Χάτζης. Ο Γονίδης έχει ερμηνεύσει και το... Τη Σμύρνη. Αφορμή για τη συνεργασία μας ήταν ένας ορχιστρικός δίσκος που έχω κάνει εγώ και έβαλε στίχο πάνω σε ένα τραγούδι ο Γιάννης. Έχεις συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, έτσι, μεγάλους αρχιτέκτες. Έχω συνεργαστεί, ναι, με τον Πασχάλη Τερζή, με τον Δημήτρη Μητροπάνο, με τον Γιάννη Πάριο, με τον Σταμάτη Γονίδη, με την Άννα Βύση, με τον Γιώργο Μαζονάκη, σχεδόν με όλους. Σχεδόν με όλους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες απόψε. Ευχαριστώ και εγώ. Ποιος είσαι εσύ, με ποιο δικαίωμα, σπάζεις τις λίμνες στο στερέωμα, πάντα στα βήματα. Φωτιά ξανά, ως το ξημέρωμα, και τα νερά πονάνε στο μαχαίρωμα να τα συνθήματα. Είμαστε όρθιοι μέσα στις φλέβες μας του κόσμου, η τρικυμία, το σύστημα κι εμείς, τρελή παραφωνία. Σκουπίδια, μάτια, χειροπέδες και μέσα σ' όλα οι ταφιέδες. Δρόμους κλείσανε με πύλες, όμως εμείς είμαστε εδώ, φυλάμε θερμοπύλες. Είμαστε όρθιοι, είμαστε όρθιοι, είμαστε όρθιοι, είμαστε όρθιοι, είμαστε όρθιοι. Παναγιώτη, κοίτα τι έχω εδώ στα χέρια μου. Τη μαγεία που έλεγε πριν ο Γιάννης Τζουανόπουλος. Το μαγικό ραβδάκι του μαέστρου. Το μαγικό ραβδάκι της Νεράιδας που κάνεις ένα έτσι και ξεκινάει η μουσική. Ξεκινάνε τα τραγούδια. Μόνο που δεν είναι μαγικό. Είναι πολύ αληθινό. Θέλει ταλέντο, αφοσίωση και πολλή δουλειά. Έχεις δίκιο. Εγώ λοιπόν θα στο κάνω δώρο για να σου δώσω πάσα για την επόμενη Παρασκευή για να το κάνεις έτσι και στα τραγούδια να λέμε ναι. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Σ' ένα περιβόλι άνθησαν τραγούδια που μιλούν για αγάπες, πόθους και αγγελούδια. Που ξυπνάνε μνήμες και μας ταξιδεύουν στου καιρού το ψέμα, το όνειρο γυρεύουν. Ένα περιβόλι, η ζωή μας όλη, ήλιε μου φεγγάρι, γη και ουρανέ. Ένα περιβόλι, κι οι καημοί βραχιόλοι, πάντα στα τραγούδια εμείς θα λέμε ναι. Βάλε στα ποτήρια της χαράς τα δώρα, γέμισε ελπίδες και ξαναπροχώρα. Δεν υπάρχει τέλος σ' αυτή την πορεία,
πάντα οι παρές γράφουν ιστορία. Ένα περιβόλι, η ζωή μας όλη, ήλιε μου φεγγάρι, γη και ουρανέ. Ένα περιβόλι, γη καημή βραχιόλη, πάντα στα τραγούδια εμείς θα λέμε.